Οι τιμές στο εγωπρόβειο γάλα κατρακυλούν μέρα με τη μέρα, φέρνοντας σε απόγνωση χιλιάδες κτηνοτρόφους και ειδικότερα τους μικρούς, οι οποίοι καθημερινά δέχονται απειλές για μείωση των τιμών και άρνηση της παραλαβής του γάλακτος από τις γαλακτοβιομηχανίες. Κτηνοτρόφος με παραπονέθηκε ότι και με πήρε τηλέφωνο αν μπορώ να επικοινωνήσω με το δικό μου, τον τυροκό μου, να του πάρει το γάλα, γιατί ο δικός του τον απειλεί εδώ και πολύ καιρό ότι είναι κατάλληλο το γάλα. Υποτίθεται ότι είναι κατάλληλο, δεν είναι όμως το γάλα. Μετά από έλεγχο που το έκανε ο παραγωγός, το γάλα είναι τέλειο, με το σκοπό να μας τρομοκρατήσει για να μειώσουν στο μέλλον τις τιμές του γάλακτος. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν ελέγχου σε όλα τα στάδια, ώστε να προστατευτεί η φέτα που παράγεται μόνο από ελληνικό και εγωπρόβειο γάλα. Συμφωνούμε για την επαγγελματική, αλλά θέλουμε τους μικρούς τυροκόμους μέσα, τους διακόψιους. Αυτοί να κάνουν κουμάντο και όχι οι μεγάλοι που μας έφεραν εδώ. Κτηνοτρόφοι και μεταποιητές συμφωνούν στη σύσταση της διαπαγγελματικής οργάνωσης και ζητούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την έγκρισή της ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της φέτας από την παραγωγή έως την κατανάλωση. Είναι πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε να συνενώσουμε τις δυνάμεις του 70% της δευτερογενούς παραγωγής με το 30% του εγωπρόβειου γάλακτος και ευχόμεθα να μπορέσουμε να πείσουμε την πολιτεία να μας αναγνωρίσει για να μπορέσουμε να κάνουμε εμείς αυτό το έργο. Μετά από πολλή ώρα συζήτηση, οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να προχωρήσουν στη διοργάνωση συλλαλητηρίου ως μέτρο πίεσης για τους ελέγχους και την έγκριση της διαπαγγελματικής οργάνωσης για τη φέτα. Καιροκομεία που κάνουν ΠΟΠ να μην έχουν δικαίωμα να κάνουν άλλα προϊόντα για να προφυλάξουμε το συγκεκριμένο προϊόν που λέγεται φέτα. Ελέγχους στις μεγάλες βιομηχανίες που κάνανε και εξακολουθούν να κάνουν απάτες και κατρακύλησαν το προϊόν που λέγεται φέτα. Τίποτα άλλο. Τιμή στο εγωπρόβειο γάλα έχει μειωθεί από 10 έως 20% και αν δεν πάρθουν άμεσα μέτρα, τότε η ελληνική κτηνοτροφία κινδυνεύει με αφανισμό και πολλά άλλα επαγγέλματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κτηνοτροφίας.